Λέγε ρε πάτερ. Χρόνια τώρα περιμένω ώρα να μου πεις γιατί το τιμάεις, βλέπω. Αυτό το παράδειγμα με τον παππού και με τον Νικόλα σαν μπαμπά και ο παραλληλισμός με τον Θεό μου φέρει σκέψη ότι και εγώ σαν πατέρας πολλές φορές, μάλλον όχι σωστά, θα χρειαστεί ή θα μου βγει λόγω της ψυχοσύνθεσής μου να μαλώσω τα παιδιά μου. Καλά, γιατί ο Θεός δεν μαλώνει. Ο Θεός μαλώνει και πώς, αν μαλώνει. Ναι, βέβαια, μαλώνει. Με την έννοια ότι μια παιδαγωγική μικρή εγκαταλειψούλα. Γύρω στα 5 χρόνια. 5 χρόνια, σίγουρα 5 λεπτά δεν κάτσε. Τι κρατάμε εμείς. Άγιο σου λέω. Είναι όλα όπως σας τα λέω. Βλέπουμε ότι αυτή είναι η εμπειρία των πατέρων. Αυτά είναι τα κείμενα που έχουν δώσει. Αλλά και η ζωντανή σχέση όσοι μπορεί σαν μάνα να έχουμε και εμείς και άλλοι. Για αυτά μαρτύρουσε συνέχεια. Εγώ δεν έκανα από αυτού να έχει άγχος και φόβο και τρόμο. Ήταν όλοι φοβερά παιχνιώδεις και ελεύθεροι πάρα πολύ σε όλα. Και δεν φοβόταν τίποτα. Δεν φοβόταν τίποτα. Με πήγαινε και να του λέγεις ότι κοίταξε τώρα θα γίνει την πυρηνική καταστροφή και θα μην τίποτα. Ναι, σου λέγε. Εντάξει. Θυμάμαι πήγα στον πατέρα Πορφύριο, πατέρα Παΐσιο. Εγώ. 1985 είχα το βιβλίο του Καστοριάρη, το έχω πει, στα χέρια μου, τον De Gaulle Laguerre, μπροστά στον πόλεμο. Τότε το 1985 οι παλιοί το θυμούνται, ήταν έτοιμοι να, πριν τα υπογράψουν τα σύμφωνα ο Κάρτερ και ο Γκορμπατσόφ. Έτσι. Λοιπόν, ήταν όλοι έτοιμοι για πόλεμο στην Ευρώπη και φοβόμασταν ότι θα γίνει πυρηνική καταστροφή. Λοιπόν, εγώ πάω λοιπόν και του λέω, έφτιαχνε ένα εικονάκι εκεί. Και μου γελούσε. Μάμουσα το. Λέω γέροντα, θα τελειώσει ο κόσμος, θα γίνει πυρηνική καταστροφή. Ποιος το λέει αυτό, μου λέει μία. Λέω ότι τούτος εδώ, αυτός ο Καστοριάρης. Α, μου λέει ναι. Λέω ναι. Γιατί, γιατί ο Χριστός λέει άλλα, μου λέει. Λέω τι λέει ο Χριστός. Ο Χριστός λέει το εξής. Είχε τη βίδα, το σκαρπέλο. Θα πάρει το σκαρτιβί, το κατσαβίδι, μου λέει. Πώς το λένε αυτόν που βγήκε τώρα, μωρέ, μου λέει, λόγω Γκορμπατσόφ. Να, αυτόν. Θα του γυρίσει το κεφάλι, κραπ, έτσι μία και θα γκρεμιστούν όλα. Λέω, ποια όλα. Μου λέει, όλο το σιδηρό παραπέτασμα, όλο το σοβιετικό σύστημα. Τι, λέω, σε 1000 χρόνια. Όχι, λέει, τώρα το δεις. Πού θα το δω. Τι λέτε, γέροντα, λέω. Τι λέτε, γέροντα, μέσα μου, εκείνη τη στιγμή λέω, δεν το πιστεύω. Δεν το δέχομαι που να πεθάνω. Λοιπόν, πού το 85, ούτε η CIA, ούτε η KGB, ούτε κανένας όταν βγήκε ο Γκορμπατσόφ. Υπήρχε κανένας που να σκεφτόταν θα γκρεμιστεί το παν. Κανένας, να ρωτάω τους παλιότερους εδώ. Πότε δεν ήρθε κανένας αυτό. Κανένας, το 85 παρακαλώ. Και το 89 είδαμε, και μου λέει, ναι, βέβαια είναι ώρα τώρα, είναι τρεις γενιές. Η πρώτη γενιά μου λέει έφταιγε. Η δεύτερη φταίγανε αρκετοί. Η τρίτη είναι αθώα, τώρα θα παρέμει ο Θεός. Α, λέω με ποιον μιλάω τώρα. Τον λογαριασμό. Ο Θεός του λέγεται, ακούς εσύ. Μην κοιτάζω εγώ μέσα. Τι ενοχή και κουραφέξαλα. Τεράστια δωρεά. Βέβαια μου λέει, θα το δεις. Λέω πότε, τώρα μωρέ θα το δεις έλεγε. Και μετά που λέω, πέσαν όλα σαν χαρτόκουτα. Δεν έμεινε τίποτα. Σβήσαν όλα, πάνε. Τα τεράστια εκείνα κάστρα που είχαν φτιάξει αυτοί. Που, ο ένας κατέβαινε τον άλλο, ξέρετε. Πού να πέσουν και τα γκουλάξε εκείνα τα γεμάτα. Με εκατομμύρια ανθρώπους έτσι. Διαλυθήκαν όλα. Λυπάμαι που μιλάω με αυτό το. Δηλαδή έχω χαρά μέσα μου, αλλά ταυτόχρονα. Λέω, και θυμάμαι τώρα τα λόγια του εκείνα τα τελευταία. Μια φορά είχαμε μια παρέα, ήμασταν και δεν είχαν τότε κινητά. Και χαθήκαμε. Είχαμε πει να δώσουν όλοι ραντεβού στον πατέρα, πάει στην τάδε μέρα. Και πάμε λοιπόν και έλειπε ένας. Πού είναι αυτός ο ένας, κανένα τότε μπροστά μου. Δεν υπήρχαν κινητά τότε. Και του λέμε, γέροντα, ο Γιάννης δεν ήρθε. Πού να είναι, άρετε, τι να κάνει, μήπως στα δάση και στα αυτά, μόνος του περπατώντας, ξέρω εγώ, έπαθε κάτι. Και γυρίζει και μας λέει, αχ, μου λέει, όταν πεθάνω, τι θα κάνετε, μου λέει. Δεν το ξεχνάω αυτό. Όταν πεθάνω εγώ, τι θα κάνετε, μου λέει. Δεν έχετε ρε πνευματική τηλεόραση. Όχι. Τι θα κάνετε.
Άντε, λες, το Φιλοθέο είναι. Αύριο θα έρθει, λες, το κουτλό μου, σπάτε να τον δείτε εκεί. Τα ημέρα ήρθα άλλο. Πού ρε, παιδιά, συγγνώμη, έμεινα μια μέρα παραπάνω. Και... Α, σε λέω, τα ξέρω, με αλλιώ. Δεν σε είχε στείλει. Λοιπόν, κι όμω, είδατε με τι. Και έντε, αυτό που ήταν να φοβηθεί θάνατο αυτό τώρα και να πει, ξέρω εγώ, ότι. Και ο καλύτερο, ήταν και καλύτερη δάσκαλη στα θέματα του γάμου. Γιατί το γάμο τον βλέπανε εκεί, όπω ήταν, καταλάβατε τι λέω. Δεν είχαν ούτε κόμπλεξ που δεν παντρεύτηκαν, ούτε το βλέπαν σαν έργο του Θεού και με την ίδια παιγνιώδη διάθεση. Με την οποία ξεκινάει κανείς ως νήπιο και μες στο γάμο, προχωρεί παραπέρα. Μέχρι να φτάσει, όπως λέει ο Παύλος, εις άνδρα τέλειον. Φοβερή κουβέντα, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να φτάσει στο πλήρωμα αυτού που θέλει ο Χριστός να γίνει. Όμως, it takes time. Τελευταία βλέπω πολύ τον τι πολύ δηλαδή. Είχα σκοτωμό να παραδώσω ένα βιβλίο στα αγγλικά που βγαίνει τώρα. Σκοτωμό. Και τελικά δεν άντεχα άλλο και άρχισα να βλέπω Χερκιούλ Πουαρό. Αγκάθα Κρίστη. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ ο Ντέιβιτ Σουσέ, ο οποίος παίζει τον Πουαρό. Είναι ορθόδοξος. Τον έχω συναντήσει. Όντως. Βέβαια. Και έρχεται και στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο στο Κέμπριτζ και παρακολουθεί μαθήματα. Ένα φοβερός άνθρωπος, πανέξυπνος, σαν τον Πουαρό και πάρα πολύ πνευματώδης. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός που μιλάει μισά γαλλικά, μισά νησπα, νησπα, με βουαλά, και ταυτόχρονα πετάει τα αγγλικά μαζί. Λοιπόν, και μου αρέσει πολύ αυτό. Και λέω, κοίταξε να δεις, λέω, είναι φοβερό πως τελειώνουν τα... Είδα πάνω τα δύο-τρία. Και λέω, πώς το κατάφερε αυτό, γιατί συνήθως... Αλλά δεν αντέχα άλλο σε μια στιγμή. Λοιπόν, και βλέπω λοιπόν πώς τους μαζεύει όλους στο τέλος, πώς τελειώνει και τα έχετε δει, τα και ξαφνικά, ενώ είναι παντελώς αδύνατο να ξέρει όλα αυτά, καταλάβατε. Ξέρετε, οι Άγγλοι, όπως και παλιά ο Sherlock Holmes, τον έπαιζε αυτός ο Cumberbatch, λοιπόν. Και οι Άγγλοι είναι οι μόνοι που μπορούν να φτιάξουν τέτοιους ήρωες. Διότι είναι πάρα πολύ σκοτεινοί μεταξύ τους. Εκτιμούν υπερβολικά αυτούς που μπορεί να τους καταλάβει. Sherlock Holmes πραγματικός δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε Πουαρό αληθινός. Που να καταλαβαίνει τόσα πολλά πράγματα από τόσα ασήμαντες ενδείξεις. Τα παπούτσια ήταν φθαρμένα δεξιά που σημαίνει ότι είσαι έγκυος, γιατί οι έγκυες πατάνε κάπου αυτά τα εκεί. Αλλά για τους Άγγλους που τους έχω ζήσει 25 χρόνια από τότε που έγινα καθηγητής στο Κέμπριτζ, 25 χρόνια, και συνεργάστηκα πολλές από αυτές. Είναι φοβεροί στο να κρύβονται. Είναι ένας κρυπτικός πολιτισμός εντελώς. Που δουλεύει με understatements μόνο. Ξέρετε, ακόμα και σήμερα. Τώρα έχουν βέβαια χαλάσει γιατί μπήκαν πολλοί μετανάστες. Αλλά ο Άγγλος είναι understatement. Ποτέ θα σου πει. Δεν φανερώνεται ποτέ σε καμία περίπτωση τα αισθήματά του και την αρέσκειά του ή την απαρέσκειά του. Ας πούμε, όταν αν κάποιος γίνει μια διάλεξη τώρα και δεν του άρεσε καθόλου η διάλεξη, θα σου πει: θα ρωτήσει πώς τη βρήκατε, θα σου πει αηδία, όπως θα λέει ο Έλληνας, αλλά θα σου πει η γυναίκα του μου ήταν πάντα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα σημαίνει γι' αυτό που ήταν σκουπίδια, ας πούμε. Λοιπόν, και βέβαια όταν φτάσει η ώρα να κάνουν ερωτική εξομολόγηση, ουδέποτε κάνουν ευθέως ερωτική εξομολόγηση. Ποτέ. Αμέσως. Δεν θα κάτσει ποτέ να γίνει γονατιστό στον λίθο Αμερικάνο το δαχτυλί στο χέρι. Λοιπόν, ποτέ. Θα πει, εσύ κοιτάξει καλά, είναι ευαίρος. Θα σου πει, you know, I'm really not against you. Αν σου πει τη φορά, I fancy you, σημαίνει ότι αυτό παντρευόμαστε. Αύριο, όχι μεθαύριο. Να το ξέρεις, παιδί. Η επειδή λοιπόν αυτή δεν... Μια φορά θυμάμαι, είχα αφρίξει με κάποιον, να συνεχίσει την εργασία και δεν μου φανέρωνε ποτέ τι σκεφτόταν. Αυτό very interesting, το άλλο very interesting. Εκείνο ή εκείνο. Very interesting, both. Έφτασε σε φρίκα, να πάει, κοίταξε να δεις, του λέω,
εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου. Και μου λέει, κύριε συνάδελφε, μου λέει, δεν καταλαβαίνετε πως όπως εσείς έχετε δεχτεί παιδεία να εκφράζεστε, εγώ έχω δεχτεί παιδεία να μην εκφράζομαι. Α, το είπε. Το είπε. Να μην εκφράζομαι. Λέω, και τι θα κάνω εγώ τώρα, τα λέω, εγώ λέω ότι φταίω, δεν εκφράζεσαι. Γι' αυτό εκτιμούν υπερβολικά τους τερατοδός ψυχολόγους, που δεν υπάρχουν, ούτε ο Sherlock Holmes υπάρχει, ο τηλεοπτικός, ούτε ο Poirot υπάρχει. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αλλά το εκτιμούν και το είναι wishful thinking. Το θέλουν υπερβολικά. Ψοφάνε να βρουν τέτοιου και θα του εξομολογούν και δεν σου λένε αυτή τίποτα. Φοβερή. Έτσι να ονομάσεις το σημερινό βίντεο. Sherlock Holmes και Ηρακλής Πουάρο. Αναζητώντας το χαμένο Θεό. Αισθανόμαστε ανώτεροι. Ο ιδανικός Κάμπερμπατς. Αισθανόμαστε ανώτεροι σαν Έλληνες, είμαστε πιο πρασινοί. Καλά, είμαστε και σαν γουγούνια μερικές φορές. Ο Άγγλος δεν σε προσβάλλει ποτέ. Θα σου πει όλες πιο καλή επαφή με την αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι είσαι γουρούνι. Ο Άγγλος δεν σου το πει ποτέ. Μα αφού έρχονται, τουλάχιστον ήμουν από Αγγλία, στον δρόμο ας πούμε, έρχεται από πίσω σου. Και εσύ πας με 100. Και αυτός το επιτρέπει να πάει 140. Και δεν σου ανάβει ποτέ τα φώτα. Κάθε από πίσω. Περιμένει. Όπως εδώ. Εδώ θα σε χτυπήσει στο τέλος για να βγεις από το πρόβλημα. Δεν κοιτάζονται ποτέ μεταξύ τους. Γίνεται στάου, όπως το λένε, το μπλοκάρισμα, ποτηλιάρισμα. Όλοι έτσι. Άμα είναι κανένας έτσι, κοιτάει έτσι γύρω από κάτω του. Ποτέ δεν θα γυρίσει να κοιτάξει. Ποτέ. Είναι λίγο προβληματικό αυτό όμως. Λίγο. Ναι, αλλά έτσι μαθαίνει dignity. Σου λέει, έτσι πρέπει να είναι το πράγμα. Μια φορά θυμάμαι, ήμουν στο μετρό, 300 μέτρα κάτω από το tube. Και ξαφνικά σταματάει το μετρό. Σβήνουν τα φώτα. Καλή. Και ακούω, όλοι γυρίσανε στο διπλανό τους και μιλάγανε. Ψυχοθεραπεία τη στιγμή, για να μην πάθουν πανικό. Και λέγανε, ας πούμε, ο καιρός είναι έτσι και στο όχι τον καιρό σου. Και στο τάδε μέρος όπως έμπρεξε και το άρα, τι γίνεται εδώ πέρα. Ξαφνικά, ανάβουν τα φώτα. Σταματάνε. Σταματάνε. Εγώ τώρα στάθηκα καλύτερα από Μεσογειακή. Εγώ στάθηκα καλύτερα τώρα που είμαστε Μεσογειακοί. Εντάξει, αλλά σου λέω ότι και αυτός είναι ένας τρόπος, είναι πάρα πολύ ήσυχοι μεταξύ τους γιατί δεν έχουν αισθήματα. Δεν θα ταραχθείς ποτέ. Είναι σίγουρο ότι είναι ατάραχοι εντελώς γιατί δεν υπάρχει ο άλλος. Ούτε ήδη για τον άλλον. Και οι σκοτεινές σχέσεις δεν είναι έτσι, και στο γάμο τους. Ναι, είναι σκοτεινοί, γιατί ακριβώς δεν έχουν μάθει να κάνουν. Σκοτεινές. Βέβαια. Θυμάμαι, μου ζητούσαν εξομολόγηση μερικά ζευγάρια που γίνανε ορθόδοξοι. Λοιπόν, και ερχόταν και μου λέγανε, δεν με σκέφτεται ο σύζυγος. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, γιατί δεν σε σκέφτεται. Διότι 13 years ago, when was my... ήταν η μέρα των γενεθλίων μου. Και δεν μου είπε τίποτα, ούτε δώρο μου έφερε. Α, ναι, και μια άλλη φορά, πριν από τόσα χρόνια, είχαμε ραντεβού να συναντηθούμε εκεί και δεν ήρθε. Και δεν μου έφερε και μήνυμα. Καλά, ναι, με τόσο συγγνώμη δύο λεφτά τώρα. Δεν τα έβαλε τα ξανά, δεν θα σε εξηγήσω, θα ξηγήσω. Όχι. Και περνάει όλη η οικογένεια. Είσαι η darling και darling και darling και ξαφνικά χωρίζουνε. Ναι, αυτό είναι αδιανόητο πως γίνεται. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ του καβγά, σε λόγω. Τα ζευγάρια πρέπει να μάθουν να καβγαδίζουν πάνω απ' όλα, στην αρχή. Να πω, είναι η τέχνη του καβγά. Το χειρότερο σε μια σχέση είναι η διαφορία. Το χειρότερο σε μια σχέση, α, γενικά, ανθρώπινη διαφορία. Είναι αφύσικη. Αν μάθει να καυγαδίζεις, ωραία, έχεις κάνει το πρώτο βήμα προς την Βασιλεία των Ουρανών. Πώς καυγαδίζεις, ωραία. Αυτό θα ρωτούσα. Γιατί έγινε αυτό. Πείτε μας την τέχνη. Όταν κλείσει η κάμερα, ελάτε. Εννιά θα δείξω από τους τρόπους. Εννιά είναι ένα πίτσα. Υπάρχει δάσκαλο κάπου εκεί πίσω. Υπάρχει τρόπος. Αλλά δεν θα πούμε τώρα γι' αυτό.
Ελαφρώσαμε λίγο το τελευταίο μέρος, έτσι δεν έπρεπε. Λοιπόν. Να το επαναφέρω πολύ λίγο. Άσε τώρα που είμαστε έτσι ωραία. Ό,τι πείτε. Για τον Μπουέρομον. Ωραία, καλά. Άντε πέσα. Ήθελα να πω, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν σήμερα το πρωί. Φέρετε και το παράδειγμα με τον Άγιο Παΐσιο. Λέει ένα πολύ νόστιμο σε ένα σημείο ότι το ρωτάνε πώς είναι η θεία δικαιοσύνη. Και λέει, α, κοιτάξτε, λέει, έχουμε 10 βερικοί εδώ πέρα. Και ο κατάνθρωπον άδικος, λέει, θα κοιτάξει να πάρει τα 8 και να σου δώσει ένα 2, να σε ξεγελάσει. Αυτός είναι άδικος. Ο άνθρωπος του θα κάνει το αντίθετο. Λέει, και λέει, ο κατάνθρωπον δίκαιος θα πει 5 και 5. Και αυτό το κυνηγά στους δρόμους οι άνθρωποι και στα δικαστήρια μια ζωή. Ο άνθρωπος με θεία δικαιοσύνη, λέει, θα πει και ψέματα ότι δεν του αρέσουν τα βερίκοκα, για να σου δώσει ένα ταυτό, να πάρει αυτό στα 2 και με αυτόν τον τρόπο θα πάρει πάρα πολύ μεγάλο πλεόνασμα χάρη και το ξέρει κάπως ότι θα συμβεί αυτό. Και σκέφτομαι το εξής, το πρωί, ότι ο Θεός θα μπορούσε θεωρητικά να σου πει ότι κοίτα, πας να πάρεις τα 8 βερίκοκα, κεραυνός ας πούμε, άστα πίσω, δώσε 5. Και να την ιωρεθεί την κατάσταση. Δεν θα το κάνει αυτό όμως. Και σαν έως του ανθρώπου δεν το έκανε αυτό. Ο Θεός είναι ο μεγάλος loser. Τι λέτε τώρα. Υπάρχει μεγαλύτερος loser από το Θεό. Δηλαδή αν είχε λίγο φρονιμάδα θα το αγαπούσα. Μα τώρα με πού κάνεις έτσι. Θέλει όμως και εσύ να είσαι loser και να είσαι απονοημένα loser. Μα losers είναι όλοι οι Άγιοι. Κανένας δεν είναι τίποτα άλλο. Πώς θα το κάνω αυτό, έτσι. Τέλειο. Φεύγει όλο το άγχος. Δεν έχει τίποτα που επιδίωξε η τρομακτική να κίνησε εκείνο και μετά εκείνο και μετά τ' άλλο. Και να πετύχει πρώτα στο γάμο σου, μετά σαν πατέρα, μετά σαν μάνα, μετά σαν ξάδερμα, μετά σαν θείο, μετά σε αυτό και μετά να λειτουργήσει καπιταλιστικά και να κάνει αυτό και μετά. Και μετά από όλα αυτά να αποδείξει ότι είσαι εκλεκτό του Θεού για όλα αυτά που κάνει. Πρέπει να αποτύχει όλα αυτά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μα δεν θα αποτύχει. Το θέμα είναι ότι θα πετύχει ακριβώ γι' αυτό. Γιατί θα δουλεύει κάποιο άλλο για σένα και θα σε πηγαίνει εκεί που θέλει και θα πέσει από έκπληξη σε έκπληξη. Είναι συναρπαστική αυτή η σχέση. Αλλά δεν το καταλαβαίνω. Θέλει να μην το περιμένει όμως. Τι, δεν βαρέθηκα να τα λέω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή σας λέω τώρα πώς μπορεί κανείς να αποφύγει το έμφραγμα στα 30 και σας λέτε όχι, άλλο έμφραγμα. Πλησιάζουν τα 30 τώρα. Προσπαθώ να σας πω ότι ο Θεός μας έχει σε μεγάλη εκτίμηση και σκέφτεται μεγάλα για μας. Και είναι καλό αυτό το πράγμα να το δούμε λίγο. Αυτό είναι απλά. Και όσο πιο πολύ το βλέπεις αυτό, τόσο πιο ευτυχισμένος γίνεσαι, τόσο πιο άνετα νιώθεις, τόσο λιγότερη ενοχή, κολοκύθια, τούμπανα. Λέγε βιολόγο μου. Όλη αυτή η σχολή είναι αγάπη προς το μήπως δεν μας βολεύει υπερβολικά. Τέλεια, μας βολεύει, γιατί είπα όχι. Ναι, αλλά δεν είναι παράξενο. Είχε έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, έκρυψε ο Θεός, οι πατέρες έκρυψαν την αγάπη του Θεού. Θα το ρίχναμε όλοι έξω αλλιώς. Γιατί δεν είναι όλοι αρκετά φιλότιμοι. Το θέμα είναι βέβαια ότι αυτή η θέα για να φιλοτιμία στον άνθρωπο. Γιατί δεν μας αγαπάνε και πολύ. Πιο πολύ μας θέλουν, να μας βλέπουν καθόλου στα μάτια τους, δεν θέλουν. Και λέω κάποιος ο οποίος παραμένει εκεί, είναι πιστός σε σένα, είναι συνεχώς παρόν εκεί, είναι συνεχώς ένα καλό λόγο, σκέφτεται για σένα. Πάντα σκέφτεται τα καλύτερα για σένα. Εσύ λες εγώ με χαμένο κορμί και είσαι και αυτός λέει όχι, όχι, να είσαι ένα υπέροχο πλάσμα και σε αγκαλιάζει πάλι. Τι άλλο θέλουμε. Γιατί αυτό δεν είναι εξομολόγηση, τι είναι. Και η αίσθηση που έχει την προσευχή κανείς. Αλλά όλα αυτά. Οι παλιοί χριστιανοί, οι άνθρωποι, οι σοβαροί της Εκκλησίας, τα έχουν ενεργά όλα αυτά. Καταλάβατε, εμείς τα έχουμε αφήσει. Και άμα τελείως χαθεί η ζωή της προσευχής. Αν τα μυστήρια εξαφανιστούν, είναι γύρω μια τυπική συμμετοχή εδώ. Αν η εξομολόγηση είναι ένα καθήκον που το επέβαλε κάποτε ο μπαμπάς και νιώθω ενοχή, αν δεν το κάνω. Αν ξέρω εγώ δεν υπάρχει καμία σχέση με αναφορά σε ουσιαστική καρδιακή, ένα κυριελέσιο με όλη την ύπαρξή μου. Πώς αυτό το πράγμα θα στα φανερώσει ο Θεός μετά, τι δρόμο το αφήνεις. Γι' αυτό είπα να μιλήσω για τον Μπουέρο, αλλά εσύ θες εκεί να γυρίσουμε. Στα ίδια. Αλλά εδώ είναι ότι αυτό είναι ένα στοίχημα, είναι το στοίχημα της ζωής μας αυτό. Ο Θεός θέλει να μας κάνει πολύ ευτυχισμένους, άφοβους, χωρίς κανένα άγχος, χωρίς καμιά μέσα μας ενοχή, χωρίς καμιά απελπισία, χωρίς καμιά απόγνωση, έτσι. Άμα διαβάσετε το επαναλαμβάνω τώρα το Δαμασκηνό και το Μάξιμο το ομολογητή για το πώς έπλασε τον άνθρωπο.
ευθύ, άλυπο, ξέρω εγώ, χωρίς πόνο, χωρίς φόβο, χωρίς άγχος, έτσι, έτσι. Γιατί είναι αγαθός, δημιουργός. Αν, αφού αποκτήσω μία σχέση με τον Θεό και τον αγαπάω, αν κάνω κάτι που θα το ξαναχωρίσει, δεν είναι λογικό. Αφού σαν η αγάπη σου τότε. Είναι πιο απελπισμένη στον Ξανθόπουλο. Το λέω, δηλαδή, στεναχωριέμαι όμως για αυτό που έκανα. Στεναχωριέμαι για αυτό που έκανα. Μα είναι εκπέροχη αυτή η θεωρητική στεναχωρία και ξέρεις ότι αυτός είναι εκεί πάντα, δεν έφυγε. Το βλέπεις αμέσως μόλις στεναχωρηθείς. Αυτό ενδιαφέρει την ενοχή, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ενοχή αυτό, είναι βαθύτερος έρωτας. Ψάχνει για ενοχέ. Ενοχή, έχουμε πέσει ενοχή στο πέτο, αγαπάμε. Ακριβώς. Δεν μας αγαπάει αυτός. Πέστα, ακούς. Ακούς. Δεν υπάρχει. Ενοχή σημαίνει εικόνα του εαυτού μεγάλη και ανυπαρξία του άλλου πραγματική. Οπότε τα πάντα έχουν γίνει απρόσωπες σε αυτές και απροσώπως έχεις παραβεί την τάδε, ας πούμε, αυτή και πότε δράσει. Και κατά βάθος υπάρχει και επιθυμία για αυτό το δικαίωμα. Την ενοχή είναι ότι εγώ τελικά θα βρω το δίκαιο μου, ας πούμε. Μου κάνει όμως εντύπωση να διάβαζα τώρα πρόσφατα. Είναι δυσάρεστο πράγμα. Όχι, τι νόημα να το τάξουμε, λέγε. Ναι, μου κάνει εντύπωση να διάβαζα τώρα πρόσφατα για το πάνω σε αυτό που λέτε. Για τη ζωή του Αγίου Προφυλίου και λες με την πρώτη φορά λέει, που κάνει ανυπακοή, που κάνει μια σήμαντα ανυπακοή. Λέει δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν ήξερε προφανώς ότι ο Θεός είναι άπειρα αγάπη και ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί ξανά σε αυτό. Δεν είναι ότι έκανε ανυπακοή. Είναι ότι αυτό το πράγμα ο Πορφύριος που έχει τις εμπειρίες του Πορφυρίου. Το Πορφύριος είναι ο Πορφύριος όμως, έτσι. Δεν είσαι εσύ κι εγώ. Αυτό το πράγμα αυτό το οποίο έκανε όπως το έκανε, το θεώρησε ότι ήταν απόλυτα καλό και σωστό. Το λαμβάνω. Την υπακοή που λέει. Την υπακοή, α πούμε. Είπε ότι καλά έκανα. Συν που αρχίσει να δικαιώνει τον εαυτό σου, ο Θεός. Επειδή ο Θεός ποτέ δεν δικαιώνει τον εαυτό του ενώπιον μας, μας θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για τα χάλια μας. Γι' αυτό και αισθάνεται τεράστια ευθύνη για μας. Γι' αυτό και ανταποκρίνεται σε όλα. Σαν να μην φταίει, να εμείς φταίμε γι' αυτό. Εντάξει, αυτό που λέει ο Δημήτρης, όντως καμιά φορά διαβάζουμε τις υπερβολές που κάνανε, ας πούμε, οι Άγιοι και δεν ξέρουμε τι υπερβολή γάρετος είχαν, δεν το ξέρουμε αυτό από πίσω. Ναι, γιατί μας λείπει κάπως. Κάνανε υπερβολές. Μου το λέει τώρα και εγώ από την πίσω αυτό. Έκανα απλά υπερβολές από φιλότιμο που δεν χρειάζονταν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι σκεφτείτε λίγο τι τον εξωθούσε να κάνει υπερβολές, δηλαδή τι φοβερή αίσθηση. Αυτό δεν το βλέπουμε εμείς. Αυτό δεν το βλέπεις. Βλέπουμε το άλλο και λέμε κάτι άλλο. Και λες τι στα κομμάτια κάνει αυτός τώρα. Ναι. Και δεν τρώει ένα φαΐ για να ησυχάσει. Τα βλέπουμε από τη δική μας κατάσταση τα πράγματα αυτά. Οπότε, και βέβαια γι' αυτό το λόγο βλέπει το μοναχισμό είναι δυσάρεστος γενικά. Όλοι τον απαθάνονται οι πολύ καλοκαθισμένοι. Και είμαστε στην εκκλησία ακόμα. Τι κάνει αυτός εκεί πέρα. Μα κάνει την υπερβολή. Μα ο Θεός στην ουσία του είναι υπερβολή. Λόγω υπερβολή σε αγαπάει και με αγαπάει και σε φροντίζει. Η ουσία του Θεού είναι υπερβολή. Είναι υπερβολικός. Αλλά είναι υπερβολικός στην απογαθότητα. Όπως εμείς είμαστε τσιγκουνίδες. Την αγαπάω πάρα πολύ γέροντα. Ένας φίλος μου. Την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι όμορφη. Κούκλα, πανέμορφη. Και αν πέσει αύριο ένα σκουβάλι βραστό νερό στο πρόσωπο, θα την αγαπάς. Γέροντα, σας παρακαλώ, κάντε να μην πέσει κανένας. Ο Θεός και ο άνθρωπος. Γέροντα, θέλουμε κοπέλες. Τα λέγαμε αυτά έτσι, σας τα μεταφέρω. Που να είναι, ξέρω εγώ, πες μου πώς τη θες, ήταν και αστείος από την παλιά. Πώς τη θες εσύ, πώς τη θες. Εγώ τη θέλω να είναι όμορφη, να είναι έξυπνη, να είναι. Βρε, τις άσχημες ποιος θα τις πάρει. Τις άσχημες ποιος θα τις πάρει. Ήταν ως άσχημες. Τετραπέρατη. Αυτές που δεν είναι και τόσο έξυπνες, ποιος θα τις πάρει. Μας ανέτρεπε συνεχώς. Και όμως θα παίζουν πολλές κατσαρόλες μπρος στο νερό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή. Κανονική όχι, αλλά. Το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να διευρύνει τα κριτήριά του και να γίνουν τα κριτήριά μας ανάλογα με αυτά του Θεού. Δηλαδή, λίγο όπως μου φέρεται ο Θεός, να μην φέρομαι κι εγώ. Λίγο. Αυτή η δωρεά, αυτή η υπερβολή, αυτό το να αγαπώ τον άλλο, γιατί μια φορά μιλούσα με μια συγγραφέα που είναι γνωστή και είναι άθεη. Και μου έλεγε, επειδή τέλος πάντων είχα να αρέσει κάτι, έλεγα, έρχονται πολλοί και με βρίσκουν και μου λένε τα.
Ξέρετε πόσοι και από το γνωστό, από του πολύ γνωστού. Λοιπόν, και μου έλεγε, εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα, αλλά μου αρέσουν αυτά που λες πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω εντάξει. Η μόνη εμπειρία μου λέει που θρησκευτική, ξέρεις ποια είναι. Λέω ποια, μου λέει η μέρα του Πάσχα. Λέω μπα, τι είναι η μέρα του Πάσχα. Εκεί λέει, ακούστε, είπε κάτι φοβερό. Δηλαδή μου ήρθε να την αγκαλιάσω και να τη φιλήσω, ε. Τη μέρα του Πάσχα λέει, όλα τα έχει αφήσει ο Θεός να είναι όπως θέλουν. Όλα είναι τέλεια. Λέω, η φοβερότερη κουβέντα που άκουσα ποτέ για την ιστορία της Ανάστασης. Αυτό κάνει ο Θεός εκεί πέρα. Ξαφνικά τους δέχεται όλους. Αυτό λένε. Αυτό είναι το Πάσχα. Ξαφνικά όλοι είμαστε υποψήφοι για να αναστηθούμε και να υπάρξουμε αιώνια. Και δεν υπάρχει κανένας ανύπαρκτος ή παλαβός ή στραβός, γιατί όλοι έχουν την ίδια προοπτική, κατάλαβα τι λέω τώρα. Σαν να έχει ανοίξει μια πύλη και να τέλει. Ή τη βλέπεις καλύτερα από την προοπτική εκείνη τη μέρα. Ναι. Είναι πολύ κοντά σου. Και της λέω, ου, μακράνι από της αληθείας. Μπα, μου λέει, εγώ, ναι. Κι όμως μετά απεδείχθη ότι είχα δίκιο. Ξέρετε πως οι άνθρωποι υπάρχουν, οι οποίοι είναι πρικισμένοι και οι οποίοι είναι πολύ κοντά σε αυτά τα πράγματα που λέμε. Μερικοί από αυτούς δεν τους φαντάζεστε καν, γιατί έχουν άλλο εικόνα, άλλη περσόνα προς τα έξω. Α, θα μας πείτε μετά. Και οι οποίοι... Και οι οποίοι δεν βρίσκουν κόσμο να τα πούν αυτά, την εμπειρία αυτή. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, γιατί αν τα πούν στους συναδέλφους τους, θα τα πούσουν χοντράδες και ανοησίες πρώτου μεγέθους. Με τους παπάδες πήγες και εσύ, α, θα πούν αρχές, αυτά τα χοντρά που λένε οι δημοσιογράφοι και οι παλιοί αυτοί όλοι. Και δεν τολμάνε να το πούνε. Αλλά μέσα τους κλαίει η ψυχή τους. Και ζουνε υπέροχα πράγματα. Και απ' έξω δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί ακριβώς το death style σήμερα είναι αυτό. Σου λέει πρέπει όλοι να είναι... Ξέρετε τι πρέπει να είναι, μην τα ξέρετε. Συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να είμαστε όλοι. Για να γίνουμε αποδεκτοί. Ναι, αλλά τα πράγματα του Θεού είναι πιο όμορφα ακόμα. Αυτό είναι το Θεό φοβερό. Αυτό που έχει ο Θεός για κάθε τι, για κάθε κατάσταση, είναι πολύ πιο ωραία από ό,τι δίνουμε εμείς ως λύση, να ξέρετε. Αλλά δεν, είναι κλειστή. Αυτή η πόρτα την έχουμε, θέλουμε, δεν την έχουμε κλειστή. Τώρα, πάνω στο βλέπετε, πώς λέτε ότι πρέπει να γίνουμε αγάπη, ας πούμε, για τον άλλον, όπως εκείνος για μας. Ωραία. Πώς να γίνει αυτό όταν, ας πούμε, εγώ προσωπικά π.χ. πολλές φορές δυσανασχετώ ακόμα και στους ανθρώπους που αγαπάω πιο πολύ αυτή τη στιγμή ζωή μου, στους γονείς μου, να τους πάω ένα ποτήρι νερό, δυσανασχετώ. Δεν αφιβάλλω. Δηλαδή, και μετά λέω, δεν είμαι ικανή να αγαπήσω αυτούς, όχι να πάω σε άλλον άνθρωπο. Όχι, εντάξει, μην μείνεις έτσι το λόγο αυτό. Θα το σε πω. Όχι, λέω, μην μείνεις ανήπαντρη για αυτό το λόγο. Απλώς θα βρεις κάποιον, ο οποίος και αυτός θα δυσκολεύεται. Θα του λες φέρε νερό, ξέρεις όχι θέλεις, σου φως φέρε εσύ, θα σου λέει. Και μέσα από αυτό θα ανακαλύψετε το νόημα της ζωής που είναι να φέρει ένα νερό στον άλλον. Αλλά θα το ανακαλύψετε μέσα από έναν όμορφο υγιή καυγά. Θα μας πείτε για τον ωραίο καυγά μόλις κλείσει η κάμερα. Ο καυγάς ο καλός γίνεται από ανθρώπους που έχουν καλή διάθεση και θέλουν την αλήθεια στη ζωή τους. Δεν μπορείς να είναι καυγάς. Καυγάς είναι γιατί οι άνθρωποι είμαστε ατελείς. Πονάει η αλήθεια, άμα το την ψάξω. Αλλά. Ο καυγάς είναι κακός όταν θες να εξαπατήσεις τον άλλον, να τον χρησιμοποιείς τον άλλον, να τον υποτάξεις τον άλλον, να τον υποτιμήσεις τον άλλον. Όταν όμως ζητάς αλήθεια, ζητάς το αγαθό, ζητάς το αυτό, ναι, θα πέσει κάποια στιγμή, γιατί οι άνθρωποι είμαστε ατρεπτά και φθαρτά όντα. Έχουμε περιορισμό στη γνώση, δεν είναι. Αλλά αυτό το πράγμα τελικά θα βγει σε καλό. Θα δεις πράγματα σε σένα, πράγματα στον άλλο και θα οριμάσεις μέσα από αυτό το πράγμα. Θα γίνεις καλύτερος. Την επόμενη φορά θα δεις καλύτερα και θα πάνε καλύτερα. Στο τέλος θα στάσεις σε μια όμορφη κατάσταση που ο καυγάς θα έχει ενσωματωθεί πλέον στη σχέση και θα είναι όχι καυγάς, αλλά εσωτερική
πώς το λένε, άμυλα για το ποιος θα είναι ο πιο χαμένος. Τώρα είστε νέοι και είναι ωραίο γιατί ακόμα δεν έχετε αλωτριωθεί και γι' αυτό τα ακούτε όλα αυτά με τέτοια ευχαρίστηση και γι' αυτό θέτε για αυτές τις ερωτήσεις. Αλλά να μείνετε πιστοί σε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να φτάσει κανείς να λέει ότι τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Για να καταλήγει στην απελπισία, ας πούμε, και να... αυτό μετά είναι βάσανο για την ψυχή και για το σώμα και για μένα και για τους άλλους και για όλα. Βαραίνει ο άνθρωπος. Δεν έχει ελπίδα πια. Άμα χαθεί αυτό η ελπίδα. Ξέρετε, φοβάμαι ότι εμείς οι άνθρωποι... Πολύ φοβάσαι εσύ. Ναι, πολύ, γιατί. Ότι εμείς οι άνθρωποι που είμαστε στον χώρο και τα ακούμε αυτά και έχουμε αυτά τα ελπίσματα, δεν ξέρω αν βάζουμε μετά το νου μας σε μια τέτοια λογική διεργασία στον αγκίνου και εν τέλει δεν τα ζούμε. Τι θα πει λογική διεργασία. Να συνηθίζουμε κάπως. Ναι, και ότι αυτό έτσι πρέπει να γίνει. Κοίταξε, έτσι πρέπει να αγαπάω αυτό. Ο δρόμος είναι απλός στην κυριολεξία. Απλός από μια άποψη. Ή κανείς τα διαλέγει έτσι ελεύθερα επειδή τα αγάπησε και προχωρεί έτσι. Ή τα επιθυμεί χωρίς να μπορεί να τα κάνει. Στη δεύτερη περίπτωση, συνήθως ο Θεός επιτρέπει ένα πειρασμό ως ευεργεσία. Για να δούμε πόσο σημαντικά ήταν όλα αυτά που τα θεωρούμε ήδη σημαντικά και να τα πάρουμε σε ενέργεια. Κατάλαβες. Αλλά όλα γίνονται από αγάπη, βέβαια, του Θεού και πάντοτε. Στην αρχή αυτό μπορεί να μην φαίνεται, μετά από λίγο θα φανεί ότι έπρεπε, ότι ήταν καλό που έγινε. Και πειρασμοί πολλές φορές που μοιάζουν ότι είναι φοβεροί, έχουν φοβερό όφελος στο τέλος, γιατί αναδύεται άλλη πρόθεση μετά από μέσα μας και βλέπουμε άλλα πράγματα που δεν τα βλέπαμε. Συνάντησα κάποτε άνθρωπο, ο οποίος μου είπε, μου έδωσε ο Θεός την καλύτερη γυναίκα που θα μπορούσε να υπάρξει στον κόσμο αυτό, ναι. Τόσο καλή που είναι ένας άγγελος. Ωραία, λέω, και πόσα χρόνια είστε μαζί. Δεν είμαστε, μου λέει. Λέω, τι. Χωρίσατε, χωρίσαμε. Λέει, ναι. Και τώρα λέει, ποια είσαι. Με αυτήν η οποία μου τα έμαθε όλα αυτά. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Φοβερό, ε. Αλλά αυτό σώζεται εν τέλει. Αυτό δεν το ξέρω, συγχωρέστε με. Μπορώ να πω δίπλα. Αλλά προσέξτε που δεν έχετε δίπλα σας, γιατί μπορεί να είναι the chance of your life. Και να μην το ξέρετε και να νομίζετε... Λέω τώρα. Τυχαία. Γιατί ο Θεός καμιά φορά κάνει τέτοια πράγματα και στέλνει και να είναι θέσεις. Α, ναι, ναι, ναι. Και μετά έρχεται εκείνος που θα σου μάθει ότι αυτός ήταν. Και αυτό είναι φοβερή. Πικρή, είναι πικρή γνώση αυτή. Αλλά παραδόξως, αυτός που το έχει αυτό, έχει μετά έχει ευγνωμοσύνη στο Θεό και έλεγε, δεν ξέρω με αυτό που είμαι τα χάρια μου, τι υπέφερε. Δηλαδή βρήκε Θεό με ένα τέτοιο τρόπο, αλλά σκοπός δεν είναι. Με τη δεύτερη έννοια τελικά. Ή σου απέδειξε την. Αν έμεινε. Εγώ δεν θέλω να το σκέπτομαι καν. Άρα, σε παιδαγωγική μετά τι, χωρίς σκεφτεί και μετά τι. Ας την πρώτης. Ας εσύ όλα τα προγραμματίσει. Άμα είναι έτσι τα κουτάκια και μετά πατάει το κουμπί, το τελευταίο το final, ας πούμε, το accept. Το δέχομαι το Θεό, έλα. Θα σας πω τώρα ένα αστείο που είναι πραγματικό, ένα σκετσάκι το οποίο είδα σε ένα Vanguard, έτσι αγγλικό αυτό. Λοιπόν, και το οποίο δείχνει πόσο αγνές έχουν γίνει οι σχέσεις πλέον σήμερα, όπου λόγω των συνεχών, ας πούμε, καταστάσεων, δεν τολμά κανένας να κάνει καμιά επικοινωνία ερωτική, διότι είναι επικίνδυνη. Κάθονται, είναι το σκετσάκι, είναι φοβερό. Είναι ένα κολέγιο αγγλικό, εγγλέζικο είναι, και κάθεται σε ένα παγκάκι μια κοπέλα και διαβάζει ένα χοντρό βιβλίο. Είναι φοιτήτρια προφανώς. Μετά από λίγο έρχεται ένα αγόρι και ανοίγει αυτό ένα χοντρό βιβλίο και διαβάζει δίπλα. Δεν είναι καλημέρα, δεν μιλάει καθόλου μεταξύ τους. Λοιπόν, σε μια στιγμή
Το αγόρι χτυπάει το βιβλίο μπαμ κάτω. Έντονα. Η κοπέλα τα αφήνει και αυτό. Γυρίζει και τη λέει: πάμε να κάνουμε έρωτα. Και λέει αυτή: το είχα φανταστεί. Γι' αυτό και τα καταγράφω όλα στο κινητό μου. Και λέει αυτός: α, λέει, μαθαίνω το ρόλο μου. Είμαι φοιτητής του δραματικού τμήματος. Πανέξυπνο. Πολύ καλό. Του τμήματος δραματικής τέχνης. Τόσο. Αλλά μου λένε αυτό το πράγμα την παρενόχληση, η οποία εντάξει δεν λέμε ότι δεν υπάρχει. Αλλά έχει φτάσει, ειδικά στην αγγλική κοινωνία που το έχει από παλιά, στην πλήρη πλέον αγνότητα πλέον. Κανένας δεν λέει τίποτα, κανένας δεν κοιτάει καθόλου. Τι μπορεί να είναι, να βρεθείς μπλεγμένος. Για και θέλετε να γράψετε τη δογματική για αυτό που λέγατε. Άσε τώρα, αυτό δεν ξέρω. Είναι κάτι να ρωτήσω. Θα άξιζε βέβαια. Αυτό που δεν σχετίζονται. Ή που δεν θέλουν να σχετιστούν. Δεν ξέρω αν χρειάζεται. Που είναι σε άλλο πώς χρειάζεται. Τι μοίρα υπάρχει για αυτό. Που δεν θέλουν να σχετίζονται με τι. Δεν θέλουν να σχετιστούν με τον Θεό, ούτε γνωρίζουν να σχετιστούν, ούτε ξέρουν να σχετιστούν, ούτε θέλουν. Είναι εκτός πλαισίου εντελώς. Με οποιοδήποτε τρόπο. Έχουν πόνο πολύ αυτοί οι άνθρωποι, Κώστα. Πολύ πόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τέτοιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος τέτοιος. Δες τη βαβούρα. Ναι. Τη βαβούρα της σχέσης μας, τη βαβούρα της δουλειάς μας, τη βαβούρα της ζωής μας. Πώς μπορούμε να ακούσουμε λίγο τον Χριστό. Όταν θα σταθούμε να κάνουμε προσευχή, όταν θα βγούμε, θα κάνουμε στην υπολογιστή να δουλέψουμε, όταν θα κάνουμε στον καράφα με τη γυναίκα μας. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Ο Χριστός τον ρωτάς και απαντάει, δεν είναι δύσκολος. Η γυναίκα σου μπορεί να είναι δύσκολη, ο φίλος σου μπορεί να είναι δύσκολος, ο πεθερός σου μπορεί να είναι δύσκολος, αλλά ο Χριστός δεν είναι δύσκολος. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και ελπίζω να βγει κάτι καλό από όλα αυτά.